Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε ευθύς αμέσως τον Χρήστο Τσιγουρή. Χρήστο, είδαμε την ευθεία επίθεση του Στέφανου Κασελάκη κατά του προκατόχου του, στην οποία τουλάχιστον μέχρι στιγμής ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει απαντήσει. Ακριβώς δεν υπάρχει ως αυτή την ώρα αντίδραση από τον Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο, μπορώ να σας διαβεβαιώσω μήνα πως τα όσα λέγονται εναντίον του όχι μόνο δεν περνούν αδιάφορα, αλλά αντίθετα προκαλούν πορεινή αρνητικές εντυπώσεις. Και αυτό γιατί ο κύριος Κασελάκης φέρεται να εγείρει και ηθικά ζητήματα. Το λέω αυτό γιατί ουσιαστικά δύο θέματα έχουν αναδειχθεί το τελευταίο διάστημα, είτε επισήμως, όπως είδαμε σήμερα, είτε και μέσω διαρών. Το ένα έχει να κάνει με τις υπόνοιες για μαύρο χρήμα στα ταμεία του ΣΥΡΙΖΑ. Και το δεύτερο έχει να κάνει με την κακοδιαχείριση. Και ως προς το πρώτο, οι περισσότεροι σχεδόν από όσους τοποθετούνται δημόσια υποστηρίζουν ότι στο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρχε και δεν υπάρχει μαύρο χρήμα. Ωστόσο, σήμερα ο κ. Κασελάκης προχώρησε ένα βήμα ακόμα, μίλησε για αλόγιστη κατασπατάληση των πόρων του ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ των δύο εκλογικών αναμετρήσεων στις εθνικές εκλογές, με γνώση, με προηγούμενη γνώση, ότι επίκειται περιορισμένη χρηματοδότηση. Έχω την αίσθηση ότι αυτή τη στιγμή η πλευρά Τσίπρα σταθμίζει τις αποφάσεις της για το πώς θα αντιδράσει. Σε κάθε περίπτωση, είναι κομβική η συνεδρία της Πολιτικής Γραμματείας της Δευτέρας. Και αυτό γιατί εκεί τα στελέχη που υπόγραψαν το κείμενο, το ψήφισμα ουσιαστικά, είναι 8 στελέχη που συνομιλούν με τον Αλέξη Τσίπρα, ζητούν απαντήσεις για όλα αυτά. Και όχι μόνο ζητούν απαντήσεις, ζητούν να υπάρξει επίσημη απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας που να σβήνει κάθε τέτοια υπόνοια. Νομίζω ότι η πολιτική να μπαίνει πιο εμφαντικά δηλαδή το ζήτημα. Ακριβώς, και θα περιμένουμε την Δευτέρα το απόγευμα να γίνουμε σοφότεροι. Μάλιστα. Χρήστο Τσιγουρή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.